Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Με περσή προχειρότητα, απίθυμενη αλαζονία και πρωτοφανή ανακολουθία παραβιάζουν το Σύνταγμα και πετούν προκλητικά τις καλέτες στην Βούλη των τοπικών κοινωνιών, λεβάζοντας τις καθημερινές ανάγκες των οικογενειών τους. Η κυβέρνηση της δίθεν αριστεράς δεν ζητά απλώς με μεθόδους υπαρπαγής να βάλουν πλάτη οι τοπικές κοινωνίες για να σώσουν την πατρίδα. Έχουν βαθύτερο σκοπό που δεν είναι άλλος από αυτό της πλήρους διάλυσης των θεσμών της δημοκρατίας. Με μία μόνο πρόταση σε μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς καμία εγγύηση, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς κανένα στοιχειώδη σεβασμό, ακυρώνονται δεκάδες νόμοι και αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας που κατοχυρώνουν τον προορισμό των δημοτικών τελών και εισφορών. Η πιπίλα της λαϊκής εντολής για ρήξη με τους εχθρούς Ευρωπαίους εταίρους είναι καθημερινά στα χείλη όλων των υπευθύνων της αριστερής προύδας ελπίδας. Με το ίδιο επιχείρημα λοιπόν ότι εμείς οι υπηρέτες των τοπικών κοινωνιών δεν έχουμε λαϊκή εντολή για να χαρίσουμε τα τροφεία του γονιού και των παιδικών σταθμών, το περίσσευμα των ηλικιωμένων τροφίμων του γεροκομείου, το ιστέρημα του οικογενειάρχη που καταβάλει για να έχει, παρακαλώ, σταματήστε, δεν μπορώ. Κάντε και αν δεν σέβεστε ακόμα τι πρέπει να εισηγηθώ. Του γεροκομείου, το ιστέρημα του οικογενειάρχη που καταβάλει για να έχει στο φως του δρόμου στην καθημερινή γειτονιά τον κόπο του επαγγελματία που στηρίζει την τοπική οικονομία και περιμένει να έχει την επιχείρησή του ανοιχτή σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον. Τη συνεισφορά του κάθε πολίτη που στηρίζει τον συνάδελφό του στο κοινωνικό παντοπολείο. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ισχυρή λαϊκή εντολή να διευκολύνουμε την καθημερινή λειτουργία των κοινωνιών μας και να προάγουμε την ποιότητα της ζωής τους. Αυτά δεν γίνονται με δελτίο. Δελτίο να βάλουν στην νοημοσύνη τους, γιατί όπως φαίνεται η ποσότητα της κοινής λογικής που κατέχουν οι κυβερνώντες δεν φτάνει για όλα τα κεφάλια τους. Την ισχυρότατη λαϊκή εντολή που έχουμε δεν μπορούμε να την παραβούμε. Ούτε δεχόμαστε εκβιασμούς, ευνηδιασμούς και πραξικοπήματα από κανέναν. Λευκή επιταγή στη σύγχυσή τους δεν υπογράφουμε. 5 χρόνια τώρα βάζουμε πλάτη για τη δημοσιονομική εξυγίαση της χώρας και έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο. Συρρυκνώνοντας το οικονομικό μας κύκλωμα στο μισό. Και είμαστε ένας τόπος λαγωμένος από την πλέον ισχυρή φυσική καταστροφή της τελευταίας 15ετίας στην ελληνική επικράτεια. Χτίζουμε τη ζωή μας και τα σπίτια μας πάλι από την αρχή πέτρα-πέτρα και μας εμπέζουν καθημερινά από το άφαντο κράτος της δίθεν ανθρωπιστικής αριστεράς. Δεν έχουμε καμία εξοδότηση να παίρνουμε τα λεφτά του κεφαλονίτη που με κόπο καταβάλει μέσω των δημοτικών τελών εισφορών και χώρων για να εξυπηρετηθεί στοιχειοδός η καθημερινότητά του και να περάσουμε ως διακομιστικός σωλήνας στα χέρια εκείνων που έταξαν όσα δεν μπορούν να πράξουν. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη χρεοκοπία της χώρας και επιστρέφουμε τα διληματικά τεχνάσματα και τους γεμπελισμούς στην ίδια τους την αφετηρία, ζητώντας να κρίνει ο ίδιος ο Δημότης εάν θέλει να παραδώσει τις ανταποδοτικές του εισφορές στα χέρια αυτού του πρωτοφανούς κυβερνητικού σχήματος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βεβηλώνουν την αξία της αληθινής αριστεράς του σημειωτέων σε όλη την πορεία στην ελληνική μεταπολίτευση, τουλάχιστον πότε δεν έταξε λαγούς με πετραχίλια για να αναρχηθεί στην εξουσία, ποτέ δεν υπονόμευσε στην αξιοπιστία της χώρας, ποτέ δεν υποτίμησε την νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη. Η λανθάνουσα
επαναστατικότητά τους απειλεύεται τον αριστερά, την αριστερή ιστορία, ελληνική και διεθνή, με τρόπο που αγγίζει την πολιτική αναξιοπρέπεια. Και από την άλλη, σε επιχειρησιακό επίπεδο, υιοθετούνται και μελιστικές φασιστικές πρακτικές, αποκαλύπτοντας πως το μείζον ζήτημα της οικονομικής κρίσης της χώρας ήρθε να προσθεθεί και η κρίση δημοκρατίας, η σημερινή κυβέρνηση χωρίς σχέδιο, χωρίς πηξίδα και χωρίς σοβαρότητα έχει καταφέρει μέσα σε 3 μήνες να γκρεμίσει όλη τη δομή του ελληνικού κράτους και έχει σοβαρό πρόβλημα ταυτότητος. Αλλά αυτό το πρόβλημα δεν πρέπει να γίνει ο βωμός των κοινωνιών μας. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι 3 μήνες τώρα διαπραγματεύεται με τον καθρέφτη της και μας εμπέζει όλους και όλες μαζί, τους ίδιους τους ψηφοφόρους μας. Είναι ακόμη νοπό το παρατήρημα του σημερινού πρωθυπουργού που βροντοφώναξε ότι σημασία έχει ποιος βαρά το ταούλι, εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουν. Στην απειλή για πειθαρχικές και νομικές συνέπειες των αιρετών που δεν θα δεχτούν να υποκύψουν στον εκβιασμό και δεν θα συνηγορήσουν στην απόφαση της κυβέρνησης, απαντάμε ότι εδώ είμαστε. Εμείς είμαστε και θα είμαστε εδώ να εργαζόμαστε για την ευημερία του τόπου μας με όσα μέσα διαθέτουμε, με ορθολογιστικότητα και με προγραμματισμό και σεβασμό στις εντολές μας. Και αν οι εντολές μας επιθυμούν να προσφέρουν τις ανταποδοτικές τους εισφορές στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να μας δώσουν αυτοί το πρόσταγμα. Πρέπει αυτοί να αποφασίσουν. Εμείς δεν έχουμε καμία νομιμοποίηση για τέτοια ενέργεια. Γι' αυτό αποφασίζουμε ότι κανείς ερετός και κανείς υπηρεσιακός παράγοντας δεν έχει την εξουσία να προβεί στην εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 20ης Απριλίου και της συνακόλουθης επικύρωσής της από τη Βουλή. Είμαστε αποφασισμένοι και υποχρεωμένοι να στηρίξουμε το λαγωμένο νησί μας και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας μας, αφού η κυβέρνησή μας εμπέζει προκλητικά. Στηρίζουμε την πατρίδα μας με πρωτοφανείς θυσίες εδώ και 5 χρόνια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε χωρίς εκβιασμούς και φασιστικές προκλήσεις. Απαιτούμε σεβασμό και αξιοπρέπεια. Διαμηνύουμε στους δημότες μας ότι δεν έχουμε λάβει καμία διαβεβαίωση ότι η κατάσχεση των χρημάτων τους από την κυβέρνηση έχει ημερομηνία λήξης. Διαβεβαιώνουμε την κοινωνία μας ότι θα εργαστούμε αδιάκοπα με κάθε μέσο για να στηρίξουμε την οικονομία του νησιού μας με την τουριστική σεζόν να είναι πρώτον πυλών. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμπαρασυρθούμε στο στημένο σκηνικό της πατριωτικής διοδοσίας, για να καλύψουμε την ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Θα στηρίξουμε κάθε ενέργεια των συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών, των Πανεπιστημίων, των Νοσοκομείων και όλων των φορέων γενικής κυβέρνησης που καταδικάζονται σε θάλαμο αερίων. Απαιτούμε άμεσα, επίσημα και αναλυτικά όλη την αλήθεια για την οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς και για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους, για να μπορούμε να αξιολογήσουμε περιστατωμένα ποιες είναι οι προγραμματικές προκλήσεις. Φανταζόμαστε πλήρως με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, συντασσόμαστε πλήρως με την απόφαση της ΚΕΔΕ της 29/4/15. Η παρούσα απόφαση ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου του Παναγιάς να αποσταλεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και όπου αλλού χρειαστεί. Παιδιά, τελείωσε η σύγκρισή μου. Δηλαδή, κάναμε ένα μεγάλο αγώνα στην Αθήνα. Ναι. Κύριε Μάρτιο, στο τέλος, ποιος όμως τοποθετεί.